Είμαι ο Greek Zer της καρδιάς σας και σας καλωσορίζω σε ακόμη ένα unboxing το οποίο θα κάνουμε μαζί. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Και σήμερα σας καλωσορίζω λοιπόν σε ένα unboxing το οποίο αφορά μία συσκευή την οποία ήθελα να πάρω αρχικά. Κατέληξα εν τέλει να μην την αγοράσω και να κατευθυνθώ στο Google TV, στο Chromecast by Google TV. Ωστόσο σήμερα την έχω στα χέρια μου, είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, είναι το Fire TV Stick της Amazon, απλά αυτό εδώ πέρα είναι το 4K Max. Και να σας πω λίγο ακριβώς τώρα τι έχει γίνει. Για τη συγκεκριμένη τη συσκευή, κοιτούσα πάντα να την αγοράσω και ήθελα να την αγοράσω, αντί να αγοράσω το Chromecast by Google TV, γιατί απλά βγαίνει πάντα πιο φτηνή αν την αγοράσεις σε περίοδο εκπτώσεων, τύπου Black Friday ή γενικότερα όταν η Amazon κάνει εκπτώσεις. Εγώ ήθελα να το αγοράσω το συγκεκριμένο για να μπορέσω να το συνδέσω σε μια τηλεόραση η οποία δεν είναι smart, για να γίνει συγκεκριμένη smart, ούτως ώστε να μπορώ να χρησιμοποιώ το Netflix, το Amazon Prime Video, το Apple TV Plus, όπως επίσης και το Disney Plus, ναι, αυτά τα τέσσερα, στα οποία εγώ έχω συνδρομή, αλλά δεν μπορούσα να το παραγγείλω από την Ελλάδα και να μου το φέρουν στην Ελλάδα, γιατί δεν παραδίδεται το συγκεκριμένο από την Amazon στην χώρα μας και σε επικοινωνία που είχα μαζί τους μου είπανε ότι αυτό δεν παραδίδεται λόγω πνευματικών δικαιωμάτων. Ο τρόπος με τον οποίο το συγκεκριμένο εν τέλει το αγόρασα είναι ότι απλά είπα σε έναν φίλο μου, ο οποίος είναι Ιταλός, να το παραγγείλει, να το στείλουν στην Ιταλία και επειδή αυτός μένει στην Ελλάδα και θα πήγαινε να μου το έφερνε. Το συγκεκριμένο το μοντέλο είναι με τον επεξεργαστή τον τετραπύρινο, είναι με την ανάλυση την 4K, το ανοίγω εγώ ήδη. Είναι η συσκευή η οποία βγάζει HDR και όταν λέω HDR βγάζει Dolby Vision και Dolby Atmos, όπως επίσης βγάζει HDR απλό, HDR 10 και επίσης το συγκεκριμένο παίζει με το Wi-Fi 6. Η διαφορά του δηλαδή το stick 4K με το stick 4K Max, αυτό δηλαδή που έχω εγώ αυτή τη στιγμή στην κατοχή μου, είναι ότι το Max παίζει με πιο γρήγορο ίντερνετ, παίζει με πιο γρήγορο ασύρματο δίκτυο. Η συσκευασία από μέσα είναι έτσι, περιέχει ένα τηλεχειριστήριο στο οποίο είναι ενεργοποιημένη και η Alexa της Amazon, σας το δείχνω παράλληλα, άρα μπορούμε να διαχειριζόμαστε τη συσκευή τη συγκεκριμένη και με φωνητικές εντολές, είτε αν έχουμε κάποιο ηχείο echo και πάλι μπορούμε να τη διαχειριζόμαστε. Αυτό εδώ πέρα είναι το καλώδιο, το συγκεκριμένο το καλώδιο είναι micro USB, αυτό είναι το μόνο το αρνητικό, γιατί αν η συσκευή η συγκεκριμένη, αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, είχε πάνω USB-C, θα μπορούσαμε να συνδέουμε ένα χαμπάκι, παράλληλα να φορτίζουμε τη συσκευή, να μπορούμε να συνδέσουμε κάποιον εξωτερικό σκληρό δίσκο και ίσως, όπως κάνει το Chromecast by Google TV, να μπορέσουμε να το συνδέσουμε και με καλώδιο Ethernet. Αυτό εδώ πέρα είναι το τηλεχειριστήριο. Αυτό εδώ πέρα το τηλεχειριστήριο έχει 4 κουμπιά τα οποία είναι προρυθμισμένα. Επάνω γράφει Prime Video, Netflix, Disney Plus και Amazon Music. Και εδώ πέρα είναι το κουμπί της Alexa. Μέσα εδώ επίσης έχει και τον μετασχηματιστή τον οποίο χρησιμοποιούμε. Όχι, αυτό δεν είναι μετασχηματιστής. Αυτό είναι η επέκταση για το HDMI, εδώ πέρα είναι το θηλυκό HDMI, εδώ πέρα είναι το αρσενικό. Σε περίπτωση που θέλουμε να το συνδέσουμε στην τηλεόρασή μας σε κάποια θύρα η οποία δεν είναι εύκολα προσβάσιμη για να μπορούμε να το συνδέουμε καλύτερα και να είναι πιο εύκολο να το συνδέσουμε και να το αποσυνδέσουμε. Όπως επίσης εδώ πέρα μέσα περιέχει το εγχειρίδιο χρήσης, το βλέπετε εδώ πέρα και το βιβλιαράκι με την εγγύηση. Αυτά είναι όλα σε 4 γλώσσες, γερμανικά, ισπανικά, γαλλικά και κάτι άλλο δεν είναι στα αγγλικά, γιατί αυτό εδώ παραγγέλθηκε από την Ιταλία. Και κάτι άλλο έχει μέσα, το οποίο είναι κάπου. Λογικά είναι ο φορτιστής. Α, έχει 2 μπαταρίες και έχουμε και τον φορτιστή. Είναι λοιπόν αυτό εδώ πέρα το μπλοκάκι. Αυτός ο φορτιστής από ό,τι βλέπω βγάζει 5 βατ. Πάμε εγώ αυτό ωστόσο να σας το ανοίξω. Θα το συνδέσουμε επίσης και στην τηλεόραση για να μπορέσουμε να το δούμε ακριβώς πώς δουλεύει. Δείτε το πώς είναι εδώ, σας το δείχνω. Σας το γυρνάω και από εδώ. Εδώ είναι η θύρα της φόρτισης. Δεν περιέχει οτιδήποτε άλλο επάνω. Απλά εδώ πέρα γράφει HDMI και από εδώ
είναι η έξοδος του HDMI την οποία συνδέουμε στην τηλεόραση. Και επίσης, απλά από εδώ πέρα επάνω, όπως υποθέτω ότι μπορείτε να δείτε, γράφει Fire TV, τίποτα άλλο. Η διαφορά με τα καινούργια τα Fire TV πλέον είναι ότι έρχονται προεγκατεστημένα με το καινούργιο layout του Fire TV, κάπως, δεν ξέρω τώρα πώς λέγεται αυτό, του Fire OS, νομίζω κάπως έτσι λέγεται το λειτουργικό το οποίο χρησιμοποιεί η Amazon, το οποίο επίσης είναι στηριχμένο επάνω στο Android. Όσον αφορά τις εφαρμογές και τα πάντα, θα τα συνδέσουμε σε λίγο και θα τα δούμε όλα. Άρα λοιπόν εγώ ανοίγω και το τηλεχειριστήριο για να μπορέσουμε αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε, ούτως ώστε να τοποθετήσω και τις μπαταρίες. Το τηλεχειριστήριο, σας το δείχνω και πάλι, είναι έτσι. Αυτό εδώ πέρα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να λειτουργήσουμε την τηλεόρασή μας και να την χειριστούμε, με την έννοια ότι μπορούμε, επειδή έχει και υπέρυθρες στο τηλεχειριστήριο το συγκεκριμένο, να αυξομειώνουμε την ένταση του ήχου. Άρα λοιπόν αυτό μας βολεύει όσον αφορά και το συγκεκριμένο, για να μην ερχόμαστε σε επαφή με 15.000 διαφορετικά τηλεχειριστήρια. Αυτά λοιπόν εδώ πέρα είναι έτοιμα και πάμε να συνδέσουμε αυτό εδώ πέρα στην τηλεόραση. Έχω λοιπόν συνδέσει το Fire TV Stick 4K Max στην τηλεόραση. Εδώ πέρα αυτή είναι η πρώτη εικόνα την οποία αντικρίζουμε. Η συσκευή, θέλω λίγο να τονίσω ότι με το που ανοίγει η τηλεόραση, δίνει κατευθείαν Dolby Vision στην οθόνη εφόσον το υποστηρίζει. Και εδώ πέρα μας δίνει οδηγίες για το πώς θα μπορέσουμε να συνδέσουμε το τηλεχειριστήριο με το στικάκι για να μπορούμε να χειριζόμαστε την συσκευή. Αυτό που μας λέει ουσιαστικά είναι ότι πρέπει να πατήσουμε το κουμπάκι με το σπιτάκι για 10 δευτερόλεπτα επάνω στο τηλεχειριστήριο, ούτως ώστε να μπορέσει το συγκεκριμένο να συνδεθεί. Και πάμε λοιπόν να το πατήσουμε για να μπορέσει να το αναγνωρίσει. Πατώντας το κουμπί, επάνω στο τηλεχειριστήριο αναβοσβήνει ένα μπλε λαμπάκι και εδώ πέρα τι μας λέει, πάτα play για να ξεκινήσεις. Play λοιπόν. Μας δίνει να επιλέξουμε γλώσσα και πάμε να δούμε λίγο όλες τις γλώσσες τις οποίες έχει. Αυτές εδώ λοιπόν είναι όλες, δεν έχει κάποια άλλη γλώσσα. Από δίπλα μας λέει menus and text στα αγγλικά, Alexa Voice επίσης στα αγγλικά. Αναλόγως του αν θα επιλέξουμε κάποια άλλη γλώσσα θα αλλάξουν και τα υπόλοιπα από δίπλα. Εδώ πέρα το αμέσως επόμενο βήμα είναι να μας ανοίξει τα διαθέσιμα δίκτυα για να μπορέσουμε να επιλέξουμε αυτό το οποίο θέλουμε και να μπορέσει να συνδεθεί. Εγώ θα επιλέξω το δικό μου για να μπορέσω να συνδεθώ. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα είναι το πληκτρολόγιο το οποίο ανοίγει για να μπορέσουμε να καταχωρήσουμε τον κωδικό ούτως ώστε να συνδεθούμε. Μας δείχνει ότι συνδέθηκε κανονικά και με επιτυχία. Άρα λοιπόν πάμε στο επόμενο βήμα. Ψάχνει κατευθείαν για να μπορέσει να εντοπίσει κάποια αναβάθμιση η οποία μπορεί να έχει διατεθεί και βλέπετε ότι εδώ πέρα έχει εντοπίσει μία αναβάθμιση την οποία κατεβάζει απευθείας και θα την εγκαταστήσει. Μόλις ολοκληρώσει την εγκατάσταση μας ενημερώνει ότι το συγκεκριμένο θα κάνει επανεκκίνηση για να μπορέσει να ολοκληρώσει. Βλέπετε πάνω δεξιά ότι τώρα που ανοίγει η τηλεόραση γράφει κατευθείαν Dolby Vision, γιατί είναι αυτό που σας είπα και προηγουμένως, ότι η συσκευή συγκεκριμένη, εφόσον την υποστηρίζει η οθόνη, δίνει κατευθείαν Dolby Vision. Και εδώ πέρα βλέπετε ότι εγκαταστά απευθείας το καινούργιο λειτουργικό και μας ενημερώνει ότι δεν πρέπει να αποσυνδέσουμε τη συσκευή από το ρεύμα. Όσο το συγκεκριμένο κάνει την αναβάθμιση, εγώ λίγο εδώ πέρα να ενημερώσω ότι σύμφωνα με αυτό που έχω διαβάσει στο ίντερνετ, η συγκεκριμένη συσκευή θεωρητικά είναι λίγο καλύτερη από το Chromecast by Google TV. Καταρχάς λένε ότι δεν είναι τόσο καλό γιατί παίζει πάρα πολλές διαφημίσεις. Αυτό θα το μάθουμε στην πράξη σε λίγο. Αλλά λόγω του ότι ο επεξεργαστής του είναι τετραπύρινος στα 1,8 GHz, λένε ότι είναι πάρα πολύ καλό. Επίσης έχει και Bluetooth 5, ενώ όσον αφορά τη χωρητικότητα και την μνήμη του, παίζει με RAM στα 2 GB, ενώ ο αποθηκευτικός χώρος είναι στα 8 γίγα. Το συγκεκριμένο είναι αυτό που χρησιμοποιείται για να μπορέσουμε να εγκαταστήσουμε εφαρμογές τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε μετέπειτα. Όσον αφορά τον ήχο επίσης, σας το ανέφερα και προηγουμένως ότι παίζει με Dolby Atmos, ωστόσο παίζει επίσης και με Dolby Digital Plus. Το update ολοκληρώθηκε, βλέπετε ότι κάνει επανεκκίνηση αυτή τη στιγμή η συσκευή για να μπορέσει να ξεκινήσει η χρήση της. Αυτή εδώ πέρα λοιπόν είναι η οθόνη καλωσορίσματος και πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει το επόμενο βήμα. Επίσης πολύ σημαντικό, εάν θέλουμε να διαχειριστούμε τη συσκευή και να δούμε διάφορες πληροφορίες, τέρμα δεξιά, εδώ πέρα που βλέπετε το γρανάζι, μπορούμε να πάμε στις ρυθμίσεις. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ πέρα έχει ειδοποιήσεις, μπορούμε να μπούμε στο προφίλ, μπορούμε να δούμε το δίκτυο, μπορούμε να επιλέξουμε το πώς θα φαίνονται η οθόνη, ο ήχος, τι θέλουμε να επιλέξουμε. Πριν κλείσουμε ωστόσο με την παρουσίαση του μενού της συγκεκριμένης συσκευής, πάμε να δούμε λίγο και τις ρυθμίσεις. Πάμε λοιπόν εδώ πέρα που βλέπετε τέρμα δεξιά στο γρανάζι.
και βλέπετε ότι μας μεταφέρει σε αυτήν εδώ πέρα την οθόνη. Από εδώ πέρα μπορούμε να δούμε τις ειδοποιήσεις που έχουμε, οι οποίες αφορούν διάφορες εφαρμογές οι οποίες έχουν εγκατασταθεί. Όπως επίσης μπορούμε να πάμε να δούμε το προφίλ μας και αντίστοιχα εδώ πέρα μέσα να το διαχειριστούμε και να κάνουμε όλες αυτές τις επιλογές που θέλουμε, όπως επίσης να προσθέσουμε προφίλ, να διαγράψουμε, να κάνουμε sharing ή οτιδήποτε. Μπορούμε εδώ πέρα να μετακινηθούμε και να πάμε στο δίκτυο, όπου εδώ πέρα μας δείχνει όλα τα διαθέσιμα δίκτυα και αν πατήσουμε το κουμπί που μας λέει δεξιά για να δούμε το network status, επιλέγοντάς το, μας δείχνει λοιπόν εδώ πέρα ότι είμαστε συνδεδεμένοι στο Wi-Fi, συνδεδεμένοι στο ίντερνετ, ενώ επίσης εγώ έκανα προηγουμένως και έναν έλεγχο ταχύτητας και βλέπετε τέρμα δεξιά ότι με Wi-Fi η ταχύτητα που πιάνει είναι τα 96 Mbps. Εάν πάμε εδώ πέρα, έχουμε την επιλογή να επιλέξουμε εάν θέλουμε να ενεργοποιήσουμε screensaver. Όσον αφορά την οθόνη, να επιλέξουμε την ανάλυση η οποία θα επιλέγεται, καθώς επίσης και τα χρώματα τα οποία θα αναπαράγονται. Μπορούμε να κάνουμε ενεργοποίηση μόνιμα ή να το βάλουμε να επιλέγει μόνο του το αν θα ενεργοποιείται το HDR ή όχι και αντίστοιχα να επιλέξουμε. Μπορούμε επίσης να πάμε στο Equipment Control που από εδώ πέρα μπορούμε να διαχειριστούμε και τις υπόλοιπες συσκευές που έχουμε, τηλεόραση, home cinema και τέτοια. Από εδώ πέρα μέσα μπορούμε να πάμε και να κάνουμε αναβάθμιση και στο τηλεχειριστήριο, εφόσον υπάρχει, θα το εμφανίζει εδώ πέρα. Μπορούμε επίσης να συνδέσουμε, αν θέλουμε, και άλλα Bluetooth χειριστήρια για να μπορούμε να παίζουμε παιχνίδια ή οτιδήποτε άλλο μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα. Ενώ επίσης, αν πάμε στο Preferences, έχει όλες αυτές εδώ πέρα τις επιλογές για να μπορέσουμε να επιλέξουμε αυτά που θέλουμε, γλώσσες, time zone και τα πάντα. Ενώ μπορούμε να πάμε και στο Applications, εδώ πέρα μέσα μπορούμε να δούμε όλες τις εφαρμογές τις οποίες έχουμε εγκαταστήσει. Μας δείχνει δεξιά επίσης, αν το δείτε, και τον υπολοιπόμενο χώρο αποθηκευτικό που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να εγκαταστήσουμε και άλλες εφαρμογές. Ενώ λοιπόν, όπως είπαμε και προηγουμένως, αν μπούμε εδώ πέρα μέσα, μας δείχνει όλες τις εφαρμογές που έχουμε εγκαταστημένες. Ενώ αν θέλουμε να διαγράψουμε κάποια από τις εφαρμογές τις οποίες έχουμε εγκαταστημένες, εγώ ας πούμε θα διαγράψω τη συγκεκριμένη, την επιλέγω. Μας ανοίγει όλες αυτές εδώ πέρα τις επιλογές από το μενού, επιλέγουμε Uninstall, μας ζητάει να κάνουμε επιβεβαίωση, κάνει την επεγκατάσταση και από εκεί και πέρα είμαστε έτοιμοι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην χρήση, στην διαγραφή της μνήμης CAS εφόσον δεν θέλουμε να παραμένει και έπειτα να μπορέσουμε να κάνουμε χρήση. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα ήταν το μενού, αυτή εδώ πέρα ήταν η πρώτη εικόνα την οποία έχουμε και με την οποία μας χαιρετίζει η συσκευή. Αυτά εδώ πέρα λοιπόν είναι όλα όσα βλέπετε και με αυτά που σας δείχνω αυτή τη στιγμή τελειώνουμε με την παρουσίαση του συγκεκριμένου. Αυτό λοιπόν ήταν το unboxing από το Fire TV Stick το οποίο κρατάω στα χέρια μου, όπως επίσης και η περιήγηση στο μενού του και στις ρυθμίσεις. Το βλέπετε λοιπόν για μία ακόμα φορά να σας το δείχνω εδώ πέρα. Οι πρώτες εντυπώσεις οι οποίες έχω είναι πάρα πολύ θετικές, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακές. Γενικότερα η συσκευή είναι πάρα πολύ γρήγορη, η ανάλυση της είναι εκπληκτική, η καθαρότητα της εικόνας είναι εκπληκτική. Ο ήχος που βγάζει επίσης είναι πάρα πολύ ωραίος, γιατί έβαλα και κάποια άλλα δοκιμαστικά βιντεάκια και παίζει απίστευτα στο home cinema. Το τηλεχειριστήριό του, το οποίο το έχω εδώ πέρα, επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί είναι πολύ βολικό το ότι όπως το κρατάμε στα χέρια μας για να μπορέσουμε να το λειτουργήσουμε. Μετακινούμαστε με τη ροδέλα, δεν γυρίζει γύρω-γύρω, απλά μετακινούμαστε με τον σταυρό, να το πούμε με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς από κάτω είναι το κουμπί του σπιτιού, το home button, το οποίο επάνω έχει και μια τελίτσα, εφόσον είμαστε σε πλήρως σκοτεινό δωμάτιο και δεν βλέπουμε τα κουμπιά, να μπορούμε να το καταλαβαίνουμε. Ενώ ακριβώς από κάτω είναι η παύση και η αναπαραγωγή της παύσης και δεξιά και αριστερά είναι το κουμπί του πίσω και του μπροστά. Δίπλα από το κουμπάκι του σπιτιού, του home button, είναι το κουμπί των επιλογών. Άρα γενικότερα η λογική του είναι πάρα πολύ ωραία και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και στο απόλυτο σκοτάδι, χωρίς να χρειάζεται να το βλέπουμε και να το κοιτάζουμε. Δεν είναι βαρύ στο χέρι, είναι πάρα πολύ ωραία η αίσθησή του και σαν πλαστικό δεν τρίζει, δεν φαίνεται κακοφτιαγμένο και αυτό εδώ πέρα επίσης δεν τρίζει και δεν φαίνεται κακοφτιαγμένο. Είμαι γενικότερα πάρα πολύ ευχαριστημένος, το αγόρασα νομίζω γύρω στα 32 ευρώ γιατί το είχαν βγάλει σε προσφορά και πιστεύω ότι ο λόγος για τον οποίο αγοράστηκε θα επιτευχθεί στο έπακρο. Συγκριτικά με το Chromecast by Google TV, αν με ρωτήσει κάποιος αν θα το αγόραζα, θα το αγόραζα 100% εάν δεν με ενδιέφερε να έχω το Cosmote TV.
Για όσους θέλουν την εφαρμογή της Cosmote TV, το Chromecast by Google TV είναι μονόδρομος. Αυτό εδώ πέρα θα το πάρετε αν θέλετε τις υπόλοιπες εφαρμογές που σας ανέφερα, δηλαδή Netflix, Apple TV+, Disney+, και το Prime Video, γιατί τα έχει όλα αυτά και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Για όλα τα υπόλοιπα δεν ξέρω. Εσείς εννοείται ό,τι θέλετε μπορείτε να μου το γράψετε στα σχόλια και να μου το ρωτήσετε για να μπορέσω να σας απαντήσω εφόσον χρειάζεστε και θέλετε να κάνουμε κάποιον έλεγχο. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε, να μένετε υγιείς, να μένετε ασφαλείς, να προσέχετε και τους γύρω σας. Σας χαιρετώ, καλή συνέχεια, γεια σας!